Το πιλάτες είναι μια μέθοδος άσκησης που κρατά το σώμα σε άριστη φυσική κατάσταση βασιζόμενη σε ένα σύστημα ασκήσεων διάτασης και ενδυνάμωσης. Είναι μια άσκηση που, όπως μας εξηγεί η φυσικοθεραπεύτρια Άννα Στέφου, απευθύνεται σε όλους ανεξαρτήτως ηλικίας. Άνθρωποι που αντιμετωπίζουν προβλήματα μυοσκελετικά, νευρολογικά ή απλά θέλουν να γυμναστούν και να πετύχουν έλεγχο ισορροπίας επιλέγουν το πιλάτες και ειδικότερα το πιλάτες reformer ή αλλιώς το κρεβάτι πιλάτες. Όπως μας εξήγησε η κυρία Στέφου, πρόκειται για μια μέθοδο που τα τελευταία χρόνια αποκτά όλο και περισσότερους οπαδούς και των δύο φύλων και όλων των ηλικιών. Και μπορεί να απορεί κάποιος ακούγοντας τη λέξη κρεβάτι ή και να θεωρεί ότι πρόκειται για κάτι απλό. Ωστόσο, στην πραγματικότητα, η άσκηση χρησιμοποιώντας το κρεβάτι πιλάτες αποτελεί έναν απαιτητικό και άκρος αποτελεσματικό τρόπο εκγύμνασης. Τα ελαττήρια της κατασκευής προσφέρουν συνεχώς αντίσταση, καθώς εκτελεί τις κινήσεις με αποτέλεσμα να δυναμώνουν οι μύες και να τονώνεται το σώμα. Τα ελαττήρια αυτά μπορούν να προσαρμοστούν, όπως μας εξηγεί και η κυρία Στέφου, στις ανάγκες, δηλαδή υπάρχουν διαβαθμίσεις από πιο χαλαρά ως πιο σκληρά. Έτσι μπορεί κάποιος να αντιλαμβάνεται την πρόοδο με την πάροδο του καιρού και να θέτει νέους και πιο υψηλούς στόχους. Απευθύνεται σε όλους και σε όλες τις ηλικίες. Δηλαδή κάποιος μετά τα 16-17 και μέχρι τα 150 μπορεί να κάνει πιλάτες. Να σας ρωτήσω τι προσφέρει το πιλάτες, γιατί τα τελευταία χρόνια όλο ένα και περισσότεροι γνωρίζουν το πιλάτες και ασχολούνται με αυτό. Δηλαδή κάνουν μια φορά πιλάτες και μετά μπορώ να πω ότι δεν ξαναφεύγουν ποτέ ενδεχομένως από αυτό. Ναι, είναι ένας έρωτας μπορώ να πω το πιλάτες. Εγώ όπως γνωρίζετε είμαι φυσικοθεραπεύτρια και είμαι εξειδικευμένη στο κλινικό πιλάτες, που σημαίνει ότι σε μένα θα έρθουν για να βοηθηθούν άνθρωποι οι οποίοι πάσχουν από προβλήματα μυοσκελετικά, από νευρολογικά, θέλουν αυτό που λέμε ρύθμιση, δηλαδή είναι αθλητές οι οποίοι έρχονται εδώ προκειμένου να διορθώσουν και να επαναπροσδιορίσουν το κινησιολογικό τους πρωτόκολλο. Έτσι. Άρα λοιπόν το πιλάτες τους βοηθάει αυτό που λέμε να ξαναβρουν ισορροπία. Να. Στον κορμό τους. Να ξαναβρουν ισορροπία, να ξαναβρούμε το χαμένο μας εύρος, να αυξήσουμε την ευληγησία μας, να αυξήσουμε τη μυϊκή μας δύναμη, να μειώσουμε το λίπος μας και να μάθουμε πώς να διορθώνουμε τη θέση μας σιγά σιγά. Και αυτό που σας είπα πριν γίνεται ένα restart στον εγκέφαλο, ένας επαναπροσδιορισμός, έτσι, της κίνησης. Διαπιστώνω όση ώρα είμαι εδώ για το ρεπορτάζ ότι τηρούνται με βλάβια τα πρωτόκολλα. Ναι. Πολυμένονται τα κρεβάτια, ναι, αερίζεται ο χώρος και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για το καλύτερο, για να είναι οι ασθενείς μας ασφαλείς. Ωραία. Να πάμε λίγο και στα προβλήματα τα οποία μας αναφέρετε, που τα προβλήματα αυτά δεν έχουν ηλικία, δεν έχουν δηλαδή ηλικιακό πρόσημο. Ναι. Τα προβλήματα που είπατε, τα μυοσκελετικά, mm-hmm. που πολλά από αυτά είναι και αποτέλεσμα της κακής στάσης μας, είναι αποτέλεσμα της εργασίας, του άγχους. Βεβαίως. Δεν έχω δει ούτε έναν άνθρωπο που να μην έχει κάτι. Ενώ που να μην έχει, ας πούμε, ένα θέμα στη βάδιση, μία δυσκολία στον αφιένα, ένα πονάκι, ας πούμε, στη μέση, μία ενόχληση στους ώμους, στα χέρια, μία κούραση, μία κόπωση. Εκεί να βάλουμε λίγο και το άλλο κομμάτι, αυτό της φυσικοθεραπείας. Αν λοιπόν διαπιστώσετε ότι κάποιο πρόβλημα από αυτά χρειάζεται φυσικοθεραπεία πια. Yeah. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα εδώ και αυτό είναι που καθιστά και διαφορετικό το δικό σας φυσικοθεραπευτήριο. Είμαστε μια ομάδα φυσικοθεραπευτών που μπορούμε να υποστηρίξουμε πια, μπορώ να πω, όλα τα περιστατικά και μέσα στο φυσικοθεραπευτήριο αλλά και κατοίκων, με σκοπό να δράσει ευεργετικά και να ανακουφίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους μας έχουν ανάγκη. Ενδιαφέρον έχουν και οι τοποθετήσεις των ασκούμενων. Όλοι τους μιλούν για την εμπειρία και το όφελος που έχουν αποκομίσει με την εκγύμναση, με τη μέθοδο πιλάτες reformer. Όλη η έννοια πιλάτες συνοψίζεται σε μια λέξη που λέγεται, που μπορώ να πω, ας πούμε, ότι είναι control, έλεγχος του σώματος.
Άρα λοιπόν θα το συστήνατε ανεπιφύλακτα σε όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας, που όσοι το γνωρίζουν, είναι αυτό που είπε και η κυρία Στέφου, δεν φεύγουν μετά ποτέ ξανά από αυτό. Απολύτως. Βέβαια, με την πλήρη έννοια πιλάτες ίσον κρεβάτι, όχι απλώς τα στρωματάκια, με το κρεβάτι. Με το στρώμα είναι σαν να έχεις το 10% τις ωφέλειες από το πιλάτες. Το κρεβάτι είναι ο performer, είναι το πάνω. Από το 2013 έχω γνωρίσει την Άννα. Αντιμετωπίσαμε μαζί πολλά προβλήματα που είχα, μυοσκελετικά. Έχω κάνει και διάφορα χειρουργία. Και χάρη στην Άννα βρίσκομαι σε αυτή την καλή κατάσταση που θεωρώ πως βρίσκομαι. Άρα το πιλάτες και η κυρία Στέφου, φαντάζομαι. Έτσι, αλλά φαντάζομαι ότι βοήθησε και η τεχνική η οποία ακολουθεί. Πάρα πολύ, και δεν νομίζω πως θα μπορούσα να σκεφτώ τη ζωή μου χωρίς να κάνω τουλάχιστον 2 φορές τη εβδομάδα πιλάτες. Ευεξία, στάση σώματος πολύ καλή, ψυχοθεραπεία. Σκεφτείτε ότι εγώ την προηγούμενη Δευτέρα έκανα αρθροπλαστική ώμου και σήμερα είμαι εδώ. Για να φτιάξετε ξανά το χέρι σας, να μπορείτε... Είμαι στην Άννα και ξέρω ποια θα είναι η αποκατάσταση και η γυμναστική που κάνουμε, θα είναι ασφαλής για μένα.